Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντζίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσουλή. Και παρά το πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι μετά την εγχείρηση κινήσετε και με τις πατερίτσες ακόμη. Περαστικά να σας πούμε ακόμη, αλλά εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Βρεθήκατε. Έπρεπε να δώσουμε το παρόν δίπλα στους αγρότες, δίπλα στους κτηνοτρόφους, δίπλα σε έναν κλάδο που χρειάζεται την αμέριστη βοήθεια από όλους μας. Είναι ένας κλάδος που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να αναπτυχθεί. Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, μιλάμε για τον τομέα αυτόν που αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη στην περιοχή μας πρέπει να στηρίξουμε με το παραπάνω και γι' αυτόν τον λόγο βρέθηκα δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Συμβολικά για συμπαράταξη στον αγώνα τους. Συμβολικά με τα δίκαια αιτήματά τους. Ό,τι έτοιμα και να κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είναι δίκαιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Δήμαρχε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτόν τον κλάδο και να έχουμε την ανάπτυξη που του πρέπει, αλλά και την ανάπτυξη που πρέπει στην περιοχή μας. Και από την άλλη, ακόμη παλεύουμε με το φράγμα του Νεστορίου και με άλλα αναπτυξιακά, σε εισαγωγικά θα τα πω αυτή τη στιγμή, έργα. Γιατί σε εισαγωγικά πρέπει να τα λέμε. Δεν είναι αναπτυξιακό έργο. Ένα έργο που έχει γίνει το γεφύρι της Σάρτας, που 50 χρόνια σχεδόν θα φτάσουμε και θα μιλάμε για αυτό το έργο, που έχουμε κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, αλλά πρέπει πλέον το μαχαίρι να μπει στο κόκαλο. Εγώ υποσχέθηκα ξέρετε, βασικά δεν μου αρέσουν οι υποσχέσεις, αλλά στη συγκεκριμένη συνάντηση που κάναμε ήταν παρόν και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και στην... Ο κύριος Μάνος και με την ιδιότητά του πια βεβαίως. Και με τον κύριο Μόσχο συνεννοηθήκαμε ότι σε 15 μέρες από τώρα θα κατεβούμε και πάλι στην Αθήνα, αλλά με την υπόσχεση ότι δεν θα φύγουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εξάλλου... Και θα είμαστε πλέον και πολύ σκληροί και πολύ επιτακτικοί σε όλα τα αιτήματά μας από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να ξεχνάμε, Δήμαρχε, το εξής, ότι για το θέμα αυτό είχε δεσμευτεί προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης από την Κοζάνη και δεν ξέρω αυτό το προσωπικά όπως το είχε πει ο ίδιος, δεν το είπαμε εμείς, ο ίδιος το είχε πει στην Κοζάνη, θα μεταφραστεί για το επόμενο διάστημα. Γιατί 4 μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, εγώ ο ίδιος ήμουνα παρόν σε σύσκεψη με τη Γενική Γραμματέα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, όπου υποσχέθηκε και σε μένα ότι το φράγμα πλέον θα μπει σε τροχιά επανεκκίνησης. Μετά από 15 μέρες έγινε μια τηλεδιάσκεψη με αρκετούς παράγοντες και φορείς του τόπου παρόντες και από τότε η υπόσχεση ήταν ότι κάθε 15 μέρες θα κάνουμε τηλεδιάσκεψη. Από τότε έχουν περάσει 2 μήνες σχεδόν, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Για το λόγο αυτό όμως απέστειλα επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα εγώ στον Υφυπουργό, τον κύριο Στήλιο, για να του υπενθυμίσω ότι οι υποσχέσεις που δίνουμε πρέπει να τηρούνται. Και δεν έχουμε πάρει βέβαια απάντηση. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε τα αιτήματά μας και όπως σας είπα και πριν θα γίνουμε και πιο επιτακτικοί και πιο σκληροί, γιατί τις περισσότερες φορές, κύριε Νατσούλη, πολύ ευγένεια και η διακριτικότητα ναι, βλάπτει. Ναι, νομίζω πως ναι. Και πρέπει να ανεβάσουμε πραγματικά τους τόνους και να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο των διεκδικήσεων, γιατί είδαμε ότι με τα καλά λόγια και όλα τα υπόλοιπα μάλλον δεν βγαίνει πολύ άκρη. Δεν γίνεται. Μάλιστα πληροφορήθηκα ότι οι αγρότες και η φασολοπαραγωγή συγκεκριμένα των Πρεσπών ήδη έχουν πληρωθεί. Έχουν πληρωθεί, ακριβώς. 2 μέτρα και 2 σταθμά, συνεχώς μιλάμε και για σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το κομμάτι μας, ακόμα. 2 μέτρα και 2 σταθμά, πλέον όμως θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί. Πόσο ακόμα θα χωρίζουν τη Δυτική Μακεδονία στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο επίπεδο και στο τελευταίο επίπεδο? Δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν ότι ή είμαστε νέα περιφέρεια και όλοι θα έχουν ίδια αντιμετώπιση, ή δεν είμαστε, να ξέρουμε να πάμε και πουθενά άλλου. Το είχα πει κάποια στιγμή εγώ, κύριε Νατσούλη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή τη συζήτηση για την μεταλλιγνητική περίοδο. Είχα πει 2 πράγματα, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για σχέδιο δίκαιης μετάβασης, γιατί δεν είναι δίκαιο όταν αποκλείονται 2 περιφέρειες, ή πρέπει να αλλάξουμε τον όρο, δηλαδή
δεν είναι δίκαιη μετάβαση, σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας. Σωστά, όπως γίνεται. Διαφορετικά. Ας γίνει όπως τη Μεγαλόπολη. Κοζάνης, Φλόρινος, να τελειώνουμε. Έτσι. Και να είμαστε ξεκάθαροι. Μα το βλέπουμε τώρα. Τώρα το συζητάμε παρεπιπτόντως κιόλας. Συζητιέται αυτές τις μέρες ο αναπτυξιακός νόμος. Και εκεί λοιπόν, στον αναπτυξιακό νόμο, βλέπουμε τις διαφορές που μπορούν να υπάρξουν σε χρηματοδοτήσεις και ποσοστά ανάμεσα σε εμάς και στους άλλους δύο νομούς. Θα το βλέπουμε το πάντα αυτό. Έχω την υποψία ότι το ίδιο συμβαίνει και με, και με το φυσικό αέριο. Τι εννοείται? Με τις εργασίες που θα γίνουν, αλλά θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Όπα μισό λεπτό και γιατί εδώ κάτι λέτε τώρα. Ναι, θα το δούμε λεπτομερώς την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν μπορεί και εκεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, εννοείται ότι το αέριο που θα έρθει στην Καστοριά θα είναι ακριβότερο από την... Μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις εργασίες. Δηλαδή κάποια νοικοκυριά σε άλλους νομούς ή σε άλλους δήμους να επιδοτούνται και... Τι λέτε, στον δικό μας τον δήμο και στο δικό μας τον νομό. Θέλω όμως, σας λέω ότι κρατάω μία επιφύλαξη. Ναι. Θέλω να το ψάξω ακόμη λίγο περισσότερο. Την επόμενη εβδομάδα προφανώς θα έχουμε και την... Δέκατου μηνός μάλλον θα είναι. Δέκατου μηνός θα είναι μάλλον. Ακριβώς για την παρουσίαση. Ναι. Την έναρξη δηλαδή των εργασιών του φυσικού αερίου. Εκεί θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, αυτό που λέτε στο τέλος το κρατάμε. Γιατί τώρα αρχίζετε να μας βάζετε ιδέες. Αρχίζετε να μας βάζετε ιδέες και να το ψάξουμε και εμείς λίγο αυτό το θέμα. Ακριβώς γιατί, αν και για το αέριο ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τότε τι να πω. Χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται να είμαστε όλοι στις επάλξεις και να τα προλαβαίνουμε για να τα θεραπεύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά να τα λύσουμε πραγματικά. Δέκατου μηνός που ακούμε ότι θα είναι... Είναι η πιθανότερη ημερομηνία να έχουμε την έναρξη των εργασιών του φυσικού αερίου για την Καστοριά. Καλό θα είναι εκείνη τη μέρα κιόλας, κύριε Κορενσίδη, να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους στην πορεία. Λοιπόν, ακριβώς είναι. Θα δίπλα λοιπόν στο πλευρό των αγροτών. Ξέχασα να πω ότι βέβαια όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής ήταν παρόντες, επειδή ανέφερα τον κύριο Μόσκο και τον Θωματωμάνο και ο Μίμης Λαζαρίδης στην πλευρά της Πενταπρίσου. Ναι, και μας στέλνουν μηνύματα και από τα αυτοκίνητα που φεύγουν τώρα. Χαμός γίνεται, Χρήστο, λέει. Έχει πολύ κόσμο, λέει, εδώ το μήνυμα. Όντως, αυτές είναι κινητοποιήσεις. Αν θέλουμε να στηρίζουμε τα δίκαια, επαναλαμβάνω, αιτήματα των αγροτών και των ανθρώπων του κλάδου αυτού της περιοχής μας. Αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, που θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη. Και θα το υπερασπιστούμε με κάθε μέσο από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στους... Ναι, σήμερα την εκπομπή μας ουσιαστικά εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι. Εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι. Τους παρακολουθούμε στην πορεία τους και θα τα πούμε μαζί τους και από την περιοχή της Κρυσταλλοπηγής που θα είναι σε πολύ λίγη ώρα. Έτσι, πολύ μεγάλη συμμετοχή και άλλοι μας στέλνουν εδώ φωτογραφίες μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Πολύ μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Πραγματικά, πολύ πολύ. Ευχαριστούμε, πολύ. Δήμαρχε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο της Καστοριάς. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.